Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Σε ακόμα ένα επεισόδιο, οριακά μόνο με τη Λίλη, γιατί ο Αλέξης θα πνιγεί με το σάλιο του. Με το κεφάλι θα το σπάσω το καρύδι! Έτοιμος! Εδώ! Τα γαλόνια! Τα μπούτια βγάλες οξυγόνου! Εδώ μαζί με τα εθνικά μπούτια, λοιπόν. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Θα πάμε στο πάρτι μετά. Βέβαια. Φορά αυτή τη μύτη, δεν θα καταλάβει άνθρωπος! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Talk to Mad. Αλέξη. Τι έγινε. Έχεις τις ειδήσεις μαζί σου. Μαζί μου τις έχω. Για πέρα μας την πρώτη. Ο πιο πιστός σκύλος μετά τον πρώην μου. Λοιπόν, σχετικά να μην κλάψω. Συνόδευσε την ιδιοκτήτριά του στην τελευταία της κατοικία. Α, και τους τάψανε μαζί όπως τους φαραώ με τις γάτες τους. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάπου το έχω δει. Έλα ρε ο καημένος, γιατί δεν τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο. Στην τηλεόραση, για ευνόητους λόγους. Γιατί είχανε φλοκάτι. Την καημένη την ιδιοκτήτρια. Είναι αρκετά θλιβερό. Είναι άσχημο. Το καλύτερο μου φίλος να μου μίλησε ποτέ. Η γυναίκα πέθανε σε ηλικία 94 ετών και η κηδεία έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο. Η γυναίκα ήταν μητέρα 12 παιδιών. Τι ήταν η γυναίκα του Μούσο. Τα 11 από αυτά γαυγίζανε. Και ήταν διάσημη κολυμβήτρια με αρκετά ρεκόρ στο ενεργητικό της. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω της ανάρτησης που έκανε ο γιος της, ένας από τους 12 γιους της, με τη φωτογραφία να είναι συγκλονιστική και να προκαλεί πολλά συναισθήματα. Πιο συγκεκριμένα έγραψε. Λέμε το τελευταίο. Παιδιά, μιλάμε για μια γυναίκα που πέθανε. Μια πρωταθλήτρια κολύμβησης. Δεν γελάω με τη γυναίκα που πέθανε. Γελάω γιατί αυτό το πράγμα τι σου θυμίζει, όπως βλέπεις αυτή τη φωτογραφία. Τι θα έπρεπε να μου θυμίζει. Το Μανώλη με το Σλέντερ. Λοιπόν, λέμε το τελευταίο αντίο στην αξιοθαύμαστη μητέρα μας. Αγαπούσε το σκυλί της. Μητέρα 12 παιδιών. Πρωταθλήτρια στην κολύμβηση, κάτοχος πολλών τίτλων και ρεκόρ. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της κοινότητας του γκολφ ήταν δραστήρια μέχρι και την τελευταία τη στιγμή. Θρύλος. Παίρνει την πλάκα συλληπιτήρια. Στα 94 της. Μπα, τουλάχιστον έχει τη ζωούλα της. Κάτσε το χάτσικο. Ναι, δηλαδή σε χρόνια σκύλο αυτό είναι 500, ας πούμε, σκέψου. Μάνι, μάνι. Οπότε νέζε τη ζωούλα της. Και πάμε σε μια δεύτερη είδηση, πιο φαν, όπου το στριπτιτζάδικο στο Las Vegas είχε γίνει. Α, είχε για πορτιέρι ρομπότ που ζυγίζει 4,5 τόνους. Μια χαρά. Χρησιμοποίησε ένα τεράστιο ρομποτικό πορτιέρι για να υποδεχτεί τους πελάτες του καταστήματος και να αποτρέψει οποιοδήποτε καυγά που θα μπορούσε να ξεσπάσει στο μαγαζί. Πού είναι όμως ο πορτιέρις, δεν μας τον έχουν δείξει. Τον έχουν πάει για σέρβις. Βέβαια, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε καθώς αυτή την περίοδο λαμβάνει μέρος σε έκθεση που σχετίζεται με τη ρομποτική. Κοίτα πώς τα παντρέψαν όλα. Το ρομπότ στάθμευσε. Αυτός είναι ο Πορτιέρης, αυτός είναι ο Σακυλονίλ. Τι βλέπει ο Σακυλονίλ εκεί πέρα. Γιατί με έπαιρνα προγραμμάτισαν το Σακύλ. Τόσα δαχτυλίδια του στάνανε. Έλα ρε, εκεί πέρα έχει γίνει το Color Day Festival. Βαρέθηκε. Είναι λογικά αφού έπαιξε στην Τζέι που έκανε βγάλε πόδια και έφυγε. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Και ουσιαστικά τώρα αυτές τις προστατεύει ένα ρομπότ. Λέει όμως ότι είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ησυχίας και την αποτροπή κάποιου καυγά. Τι ακριβώς κάνει αυτό το ρομπότ, αν ξεσπάσει κάποιο καυγά. Σου αλλάζει τα λάδια. Έρχεται και κάνει. Ωραία, εσύ κάνεις φασαρία, εγώ με το ρομπότ. Πάει ή θες αντίστροφα. Δεν με συμφέρει να είμαι ο καυγά, αλλά ας το δούμε. Ωραία, οπότε θα είμαι το ρομπότ. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Μάλιστα, και κάπως έτσι περνάμε στο πρώτο μας break να ακούσουμε Ρέμα και Σελίνα Γκόμες στο Calm Down και επιστρέφουμε με άβολες στιγμές. Και κύριοι, τι άλλο να κάνω εγώ για σας. Έχουμε φέρει εδώ πέρα ολόκληρο μελισανίδι. Έλα, Αλέξη, ανέβα. Μπράβο. Τη στιγμή νομίζω ότι όλα τελειώσανε. Τι πλάνκ και ιδίες, εδώ έχουμε Ολυμπιονίκη. Το πλανκτόν της θάλασσας. Μπράβο, Αλέξ. Και κάπως έτσι θα περάσουμε στις άβολες στιγμές. Ευχαριστώ. Ετούτου εδώ του όλου. Είναι διαφορετικός. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα. Ζητήματα τα οποία μας αφορούν και μας καίνε ταυτόχρονα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για άβολες στιγμές celebrity. Έλα πάνω, Αλέξ. Μου σας το σπίτι σου. Περίμενε, λοιπόν, γιατί. Αυτή είναι η γνήσια τηλεοπτική τούμπα. Α, οι άλλες δεν ήταν οι γνήσιες. Σήμερα όχι, θα δούμε τι. Ήταν μαϊμού οι άλλες. Κάτι σου ρίξα. Και μου έφερε ένα σκουπίδι μαζί. Όχι! Ο αφαλομεζές μου. Αυτό πήγα να πω. Το βραδινό μου! Λοιπόν, έχουμε την Ιγνήσια αυτή τη φορά, την αυθεντική.
την τηλεοπτική τη Τούμπα. Για να δούμε τι θα δούμε. Αχ, νόμιζα ότι ήταν μέσα σε πισίνα. Αλήθεια, εδώ το ήλιο αυτή χαιρέτησε τον πλάτανο. Δες την. Αλλιώς χορεύεται! Και φαντάζεσαι να βγάζει βράχια και να επέστρεφε στο βυθό. Έλα, πάω, καημένη με τα μούτρα. Πάω να βρω τα αδέρφια μου. Τι καημένη. Βέβαια, κοίτα την πόσο σίγουρη είναι πιο πριν για τον εαυτό της. Το λες και η βριστή της νέμεσης. Η κοπέλα το έγλειψε το πάτωμα. Άφησε και η γρό από πίσω, έγινε ο σάλιακας, έτσι. Μάλιστα. Η δεύτερη εύολη στιγμή έχει τίτλο «Δεν καθόμαστε ποτέ πάνω σε μπανάνες». Μια φράση όλη μου ζωή είναι αυτή. Ακριβώς. Ο τίτλος τα λέει κυριολεκτικά όλα, αφού οι συγκεκριμένοι παρουσιαστές είχαν κάτσει πάνω σε κάτι φουσκωτές μπανάνες, οι οποίες όπως ήταν φυσικό δεν άντεξαν και γλίστρησαν, παρασύροντας μαζί τους και την παρουσιάστρια. Παρήγγειλε κανείς εξτρακάλιο. Δες το μάτι του τύπου. Ό,τι πας είναι όντως έτοιμος, έτοιμο θάνατος. Ρε, η τραγουδιστρία έκανε γκέλ. Τι γκέλ, το μάτι του τυπά το βλέπεις. Την προσέξε το μάτι σου, δώσ' το να. Ο προφέσορας Βίταμπιξ είπε ο Μίστερ Μονόπολη. Όχι, φυλακή! Πήγε να προστατεύσει η οποία σέρνεται. Κοίτα τι πως γλιστράει σαν μπανανόφλωτα. Ο αντίο. Και έτσι όπως τους βλέπεις πριν, ποιος να το έλεγε ότι πρώτα θα φύγει αυτή και μετά αυτός. Κοίτα τον, δεν μπορώ να τον βλέπω πώς την κοιτάει. Ο οποίος την ακολουθεί και με το μάτι του. Την κοιτάει έτσι. Αλλά δεν κάνει τίποτα γιατί δεν μπορεί, δεν έχει παλμό. Δέστε το, όχι, ήταν να πεθάνουμε πρώτο. Ήταν να φύγω πρώτο, το υποσχέθηκε. Ο χρόνο κυλάει διαφορετικά γι' αυτό, ισχύει. Πάμε να περάσουμε σε ένα break, να ακούσουμε λίγο-λίγο από Αναστασία και γυρνάμε να δούμε περίεργες έρευνες. Λίγο-λίγο έφυγε άλλη. Με ξενοδοχεία που απέτυχαν παταγωδώς να είναι ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία λοιπόν που απέτυχαν παταγωδώς να είναι ξενοδοχεία, με την πρώτη θέση την κρυφή φανερή τουαλέτα. Εγώ και ο συνεργάτης μου αποφασίσαμε να μοιραστούμε το δωμάτιο του ξενοδοχείου για να εξοικονομήσουμε μερικά χρήματα. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Όταν λέμε το κρυφή φανερή, εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν. Κάθε χίλια χρόνια. Έχω πάει σε Airbnb που είναι έτσι. Και είναι πάντα, ρε παιδί μου, να καταλάβω το aesthetic, να καταλάβω την ματιά του αρχιτέκτονα, να καταλάβω το. Τη ματιά του τυπά που μόλις πήγες, ο οποίος σε βλέπει για την παραγωγή στην κατανάλωση. Αλλά αυτό, ποιος θέλει να κατουράει και να χαιρετάει. Και μακάρι να μένεις στο κατούριμα. Κάθε ποια στιγμή θα χρειαστεί να χαιρετήσεις. Και τότε θα αποχαιρετήσεις. Πραγματικά, και είναι, όχι, όχι. Αλλά ευτυχώς έχουν βάλει γραμμές διακοπτόμενες των 2 εκατοστών η καθεμία για να καλύπτουν τα επίμαχα σημεία. Έχω δει και ξενοδοχείο, νομίζω, στα νησιά Φίτζη, σε ένα βιντεάκι στο YouTube που η τουαλέτα έχει γυάλινο πάτωμα και βλέπεις από κάτω τα ψάρια. Οπότε, αν τύχει και πέρασει κανένας δίτης, βλέπει τα πάντα. Τρώει τα πάντα, τι εννοείς. Ο άνθρωπος πυρηνικά απόβλητα θα νομίζει ότι κολυμπάει. Πάμε στο επόμενο. Η πολυχρηστική πόρτα. Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μπορώ να κλείσω είτε την πόρτα της ντουλάπας είτε την πόρτα του μπάνιου, αλλά όχι και τις δύο μαζί. Και μπορεί και ταυτόχρονα να ουλιάξω στη διαγώνια αλεά, να βουτήξω μέσα και να προσγειωθώ στην Άρνια. Είναι πάρα πολύ ωραία πόρτα, είναι για πάρα πολλές χρήσεις και σίγουρα ο ξυλουργός ήταν ξυλουργός. Έτσι, δεν σε κοροϊδέψε απλά για να σου φάει 30 ευρώ. Μπράβο, βλάκα. Γρήγορα αυτή την πολυχρηστική πόρτα. Τρία. Ο εξαρισμός δεν φαίνεται να λειτουργεί. Αυτή είναι η πατέντα που καταντά οφθαλμαπάτη. Α, είναι σαν κάτι μπαλκόνια που από πίσω έχει τοίχο. Δεν έχει ούτε παράθυρο ούτε μπαλκονόπορτα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό στη ζωή μου. Το έχω φωτογραφία στο κινητό μου. Αν δεν το δω, δεν το πιστεύω. Αλήθεια σου λέω. Θα σου πω. Αυτό τι είναι, ωραία. Μπορεί κάποιο να με εξηγήσει τι είναι αυτό. Αυτό δεν είναι σαν κάτι ταινίες που άκουγε τις κραυγές αγωνίας του άλλου. Και από πίσω δεν έχει εξαρισμό. Δηλαδή, αν τραγουδήσω, θα το ακούσει άλλο στην άλλη άκρη. Όχι. Αν δεν τραγουδήσω. Θα το ακούσει. Καταλαβαίνω. Είναι οφθαλμαπάτη. 4. Το προσβάσιμο καθιστικό. Το ξενοδοχείο είναι καθιστικό, αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση από πουθενά. Μα τι φιλόξενο. Να λες που να κάτσεις και να σου πω στον καναπέ. Δεν ξέρω πώς. Βγάλε τα μάτια σου. Κόψε το λαιμό σου. Λογικά εκεί πρέπει να είσαι ο Spider-Man για να ανέβεις. Ούτε ο Spider-Man. Και ο Spider-Man τον έχει φάει κλεισούρα, βαριέται. Ή να πέσει. Και ο Πολυέλληνος που σκότωσε το θαμόνα του Τσαλίκη. Είναι εκεί επίσης. Όλοι είναι κρέμπτε λακρέμ μαζεμένοι. Για πάμε στο επόμενο. Ο νεροχύτης του δωματίου ήταν κάπως περίπλοκος. Δεν το λες και πολύ φυσιολογικό αυτό το νεροχύτη. Είναι μοροσκόπο τζακούζι, φήμες λένε. Μέχρι που παράζεις μέσα βγαίνουν μπουμπουλίες, μέχρι που σηκώνεις να φύγεις. Και είναι όλος, wait a minute. Δεν έχω καταλάβει τι παίζει εκεί. Έχει πάρα πολλές βρύσες. Επίσης, μάλλον δεν ξέρει πια να διαλέξει. Έχει πάρα πολλές βρύσες, αλλά δεν έχει πόμα. Οπότε πλημμυρίζει σε μετρημένα 23 δεύτερα. Και έχει, όταν λέω πλημμυρίζει, δεν εννοώ για τον νεροχύτη. Μιλάω για όλο το δωμάτιο. Μην γελάς καθόλου. Άνθρωποι πεθάναν εκεί μέσα. Πνίγηκαν. Mm. Στο νούμερο 6 θα πάει η καλύτερη πατέντα για το χαρτί υγείας σου. Για να το δω. Α, έχει βάλει δεντόβουρτσα. Έλα ρε παιδιά, και εγώ με τι θα πει να το δω, πάλι με το πιγκάλ. Όχι πάλι.
Νούμερο 7. Ευχρηστή σκάλα. Καλά, αυτή η σκάλα χρησιμεύει άπειρα και είναι και πολύ καλά κατασκευασμένη. Είναι κυλιόμενες. Μπορεί κάποιος να με εξηγήσει ότι έχει, ας πούμε, μια κλίση την κάνει ευχρηστή. Όχι, δεν οδηγεί κάπου. Δεν έχει πόρτα πάνω. Α, σαν τη ζωή μου. Συγγνώμη, το βάρη να αναφέρω ουζάκι. 8. Να την κατεβαίνει, συγγνώμη τη. Να βρει τη σκάλα να κατεβαίνει την πίσω από τι μπανάνε. Σιγά-σιγά. Κοίταξε, το 8 μάλλον μιλάει για σένα, Αλέξη. Κάποιο δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Α, η αυτογνωσία σε μάρανε. Τι είναι αυτό. Πόσες οι πιθανότητες, ρε φίλε, ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνεις αυτό παρά να το βάλεις κανονικά. Να το λιώσεις έτσι. Έχει βάλει το σιδεράκι, αντί να το βάλει μέσα στο κέντρο, το έχει βάλει ανάμεσα στο χαρτί. Μπορεί να θέλει αλλιώς να το περιποιηθεί. Νούμερο 9. Η χαλικωτή πισίνα. Ιου! Τι είναι αυτό. Μια ιδέα είναι αυτό. Δεν βούταγα εκεί μέσα. Δεν μπορώ και να θέλει ισχύ. Θα πιάνω κατευθείαν πάτο. Σαν τη ζωή μου. Δεν άφηνα το παιδί μου σε ακτίνα χιλιόμετρου. Φαντάζεσαι. Όσο πιο πολύ... Και να σου δίνουν οδηγίες οι ναυαγοσώστες. Μην κουνιέσαι. Όσο πιο πολύ κουνιέσαι, τόσο το χειρότερο για σένα. Και εσύ απλά σιγά σιγά να βυθίζεσαι και να βυθίζεσαι και να βυθίζεσαι. Και δεν πνίγεσαι, όχι τίποτα άλλο. Δεν πνίγεσαι γιατί είναι χαλίκια. Απλά κάτσε εκεί πέρα και περιμένει την πυροσβεστική. Εμένα με αγχώνουν και αυτές οι πισίνες που είναι με μπάλες μέσα. Που πέφτεις και είναι φουλ μπαλάκια. Κατάλαβες τι λέω. Μα να μην μου έρχεται τίποτα καλό να πω. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 10, το πιο περίτεχνο έκθεμα. Στην είσοδο ξενοδοχείου. Αυτό είναι το πιο περίτεχνο έκθεμα. Αυτό είναι το μαλλί μου όταν άρχισα να κάνω καράφλα. Αυτό έτσι. Είναι... Άμα τα ενώσω όλα αυτά, μπορεί να καλύψει τα λιμανάκια μου. Είναι η μεγαλύτερη μου φοβία συσσωρευμένη σαν ένα πίνακα. Οι τρίχε μου. Και οι δικέ μου. Είναι και ο αφαλομεζέ μου κάπου εκεί μέσα. Άμα το δει πίσω από του λύκου του Τσέχοφ. Είναι περίτεχνο, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνει. Μπορεί να το παρατηρήσει. Άμα το κοιτάξει, σε κοιτάει από όπου και αν πα. Σαν την τσοκόντα. Τσοκόντα. Όπω συχαίνω πάρα πολύ. Γιατί συχαίνεσαι, τρίχε. Δεν μπορώ ούτε τι δικέ μου. Ειδικά βρεγμένε άστα. Μην ασχολείσαι με τρίχε. Εγώ πάντως είχα να φτιάξω άπειρα έργα τέχνης με τόσο μαλλί που μαδάω. Αλήθεια. Γιατί δεν το πιάσεις ποτέ. Έλαντε. Μάθε τέχνη και άστινα. Νούμερο 11. Το παράθυρο με θέα στο πέλαγος. Τρελή θέα. Πρέπει να κάνει τουλάχιστον 1000 ευρώ την βραδιά αυτό. Τι βλέπει έξω, δεν κατάλαβα. Τι βλέπει, τα μπρίκια. Δεν βλέπει. Ατούβλα είναι. Τούβλα είναι. Α, ορίστε. Η τάξη μου. Νούμερο 12. Παράξενη διαρρύθμιση σε ξενοδοχείο της Ιταλίας. Δεν κατάλαβα. Πού είναι το παράξενο. Δηλαδή, ποιος δεν θα ήθελε. Τον εροχή του με τη χέστρα απέναντι από το κρεβάτι του. Απίστευτο, παιδιά. Δεν βλέπω κάτι το περίεργο, παιδιά. Αν μπορούμε το κρεβάτι να το πάμε λίγο πιο εκεί, γιατί ενοχλεί. Τα υπόλοιπα μια χαρά είναι. Ούτε μεσοτυχία, ούτε τίποτα. Απίστευτο. Και νούμερο 13, η ασφάλεια του ντουζ. Είναι σίγουρο πως δεν θα πιάσω φωτιά ενώ κάνω ντουζ. Ένας τρόπος υπάρχει να μάθουμε. Επίσης, από αυτό το ντουζ, αυτό το τηλέφωνο το εμπιστεύεσαι. Όχι, νιώθω ότι μπορώ να επικοινωνήσω να δω αν υπάρχει, ότι θα το βάλω στο κεφάλι μου και θα πιάσω σήμα να δω αν υπάρχει ζωή στον Άρη. Βασικά αυτό το ντουζ είναι σαν αυτό που βάζεις μέσα στις λεκάνες για να τις ξεβουλώσεις. Μπράβο. Και που μπορεί να, όχι σαν, μπορεί να είναι αυτό που βάζεις μέσα στις λεκάνες για να τις ξεβουλώσεις. Το πόμα. Ορίστε. Πάμε να περάσουμε σε ένα break να ακούσουμε Ροζαλία και Ντεσπιάτσα και επιστρέφουμε για να πείτε τα δικά σας τα μαράζια. Εδώ στα παιδιά τα δικά μας. Mm-hmm. Πίσω σε εσάς, κύριοι και κύριοι, για να συζητήσουμε τι τα πονάει τα παιδιά στη ψυχούλα, στη καρδούλα, ποιο είναι το μαράζι, ποιο είναι το πονάει και αυτό που δεν σας αφήνει τα βράδια να κοιμάστε. Πρόβλημα νούμερο ένα, λοιπόν, Αλέξη, που θα το λύσεις εσύ. Α. Έχω την καλύτερη σχέση της ζωής μου, τα βρίσκουμε σε όλα, αλλά χτύπησε την πόρτα το αποθυμένο και λέει πως τα παρατάει όλα για μένα. Πάω ή μένω. Το λάθος, το ψέμα έγινε στην πρώτη ακριβώς λέξη. Έχω. Είχες, έχεις μα λέει την καλύτερη σχέση της ζωής της. Ή δεν έχει την καλύτερη σχέση της ζωής της, λέει ψέματα. Αν την είχε, δεν θα κατασκεφτείτε το Γιάννη Λόστρε από το Γάμα 3 που τον είχε αποθυμένο γιατί της έριξε άκυρο, γιατί είχε σπηριά στην τρίτη δημοτικού. Πραγματικά. Ποιος, τι σε νοιάζει το αποθυμένος. Και εγώ, ας πούμε, πες ότι έχω την καλύτερη σχέση της ζωής μου σε ένα παράλληλο σύμπαν όπου είμαι παρουσιαστής στο MAD, αδύνατος φέτες, ένας οργασμός με πόδια, πανέμορφος. Θες να με γλύψεις σαν βούτυρο σε πεντάστερο περβάζει ξενοδοχείο 15 Αύγουστο. Ωραία. Πες ότι όλα αυτά, τέλος πάντων, τα ρεαλιστικά σενάρια είναι πραγματικότητα. Σιγά μην καθόμουν να ασχοληθώ με την τύπησα η οποία απλά μου ρίξε κάποτε χ και την έχω αποθυμένο. Οτιδήποτε σε βοηθάει να κοιμάσαι ήσυχη το βράδυ, αλλά δεν θα το βαφτίσουμε αποθυμένο την κρυφοκαψούρα σου. Πόσο μάλλον να την πληρώνει ο άλλος που είναι και η καλύτερη σχέση ζωή σου, σύμφωνα με εσένα την ίδια. Ντροπή σου, θα σε βρω, Γιάννη. Τώρα τα πάω όλα. Πρόβλημα 2.
Έχουν ξεκινήσει οι δύο κολλητές μου και κάνουν παρέα μεταξύ τους και εγώ είμαι στην απέξω και δεν μ' αρέσει. Τους το λέω ή σταματάω την παρέα μαζί τους. Δεν μπορείς να σταματήσεις κάτι που δεν ξεκίνησες ποτέ. Οι κολλητές σου κατά πάσα πιθανότητα δεν θέλουν να σε κάνουν ήδη παρέα. Οπότε τι εννοείς σταματάς, αφού ήδη βγαίνουν και δεν σου λένε. Τώρα δεν κλεγόσουν. Ποιο κοροϊδεύεις πάλι. Εσύ είσαι το ίδιο άτομο κατά πάσα πιθανότητα γιατί είσαι μέσα στη φάση. Είμαι λίγο ανεπιφάσιστη, είμαι είπε δεν είμαι. Εμένα γιατί με έκανε. Α τι βλακίε τώρα. Δεν ήταν καν κολλητές σου αφού σε γράφουν. Είναι κολλητές η μία της άλλης. Μέχρι εκεί. Εσύ δεν έχεις φίλες. Σίγουρα θα κοιμούνται πιο ήσυχες το βράδυ. Ελπίζω. Λοιπόν, πρόβλημα 3. Το αγόρι μου παίρνει συνέχεια ακριβά δώρα. Μήπως με κερατώνει. 1000%. Άμα είναι αμάξι και πάνω, έχει κάνει τρίο με την αδερφή σου και την καλύτερη σου φίλη. Αν έχει πάρει και κότερο, τότε έχει μπει και η μάνα στο παιχνίδι. Το πιστεύεις αυτό. Αν το πιστεύω, λέει, εννοείται πως ναι. Ότι έχει λεφτά για μηχανάκι. Μπορεί απλά να έχει την οικονομική κατάσταση να σου παίρνει ακριβά δώρα. Και να μην του φαίνονται ακριβά. Όπως και το κέρατο. Μερικά πράγματα ζωή είναι ανεκτήμητα. Εγώ θα αφήσω και ένα παραθυράκι ανοιχτό. Δεν το θεωρώ απαραίτητο σημάδι. Δεν σου έχουν πάρει ποτέ ακριβό δώρο. Μου έχουν πάρει. Κακοϊχαϊμένο μου. Να το χαίρεσαι το πεζέ, το BMW. Να το χαίρεσαι και το τζιπ και το τάμπλετ και το μηχανάκι και τη βίλα στο Μαϊάμι. Και το κέρατο. Συγγνώμη, από εδώ έπρεπε να ξεκινήσω. Και κάπως έτσι φτάνει στο τέλος ακόμα μία εκπομπή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Talk to Mat 2 με 3 εδώ καθημερινά με Αλέξη και Λίλη και Λίλη και Αλέξη. Να περνάτε καλά. Το κερατό μου. Καλά περνάτε. Καλή τύχη σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.